Αμίλητος και ανέκφραστος, ο 36χρονος σύζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της εισαγγελέως Νεαπόλεως. Η μεταγωγή του καθυστέρησε έως τις 4 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η κηδεία της 32χρονης, έτσι ώστε οι αστυνομικές αρχές να αποτρέψουν παρατράγουδα. Χωρίς δικηγόρο, ο 36χρονος καθομολογεί αδελοφόνος εμφανίστηκε ενώπιον της κυρίας Κοντόγωνα, η οποία νωρίτερα παρέλαβε τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το σκηνικό του στιγερού εγκλήματος. Ο 36χρονος αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε στο έγκλημα. Θα μας πείτε λίγο τι έγινε, πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο? Έχετε μεταγιώσει? Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος και ακόμη για έκθεση και κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών σε βαθμό πλημελήματος. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα παρουσιαστεί στον ανακριτή για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στον ίδιο και την 32χρονη. Συνοδευόμενος από τους αστυνομικούς, ο 36χρονος επέστρεψε στα κρατητήρια.